Μπράβο. Συγχαρητήρια, μπαμπά μου. Τι είναι, παιδάκι μου, τι φούρια είναι αυτή, τι έπαθες. Εσύ τι λες να έπαθα μετά από αυτά που είπες στο τηλέφωνο. Ηρέμησε, παιδάκι μου, δεν έγινε τίποτα, σε παρακαλώ. Μπουκάρανε στο σπίτι σου, το κάνανε ανώ κάτω και εσύ μου λες να ηρεμήσω. Καλά, εντάξει, μπουκάρανε, αλλά δεν πήραν τίποτα. Αυτό είναι χειρότερο. Δεν έπρεπε να σου το πω αυτό, καταλαβαίνω εγώ. Τι έρευνα κάνεις και μπήκες στο στόχαστρο. Να μη σε νοιάζει. Λέγε. Προσπαθώ να σώσω τον Χρήστο από αυτή την περιπέτεια και κάποιον πάτησε στον κάλο. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκομαι σε καλό δρόμο. Για μένα αυτό σημαίνει ότι είσαι λίγο τρελός, για να το πω κομψά. Την έχεις δει αστυνόμος, detective, τι από όλα αυτά. Σε παρακαλώ, άσε με ήσυχο να κάνω την έρευνά μου. Πρέπει να το βρω, πρέπει να τελειώσω με αυτό το θέμα. Αν πάθεις κάτι θα πεθάνω, δεν θέλω να σε χάσω. Ηρέμησε, κουκόνα μου. Φτάνει στα άκρα. Δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Δεν θα με χάσει, παιδί μου. Για να μπήκανε στο σπίτι σου σημαίνει ότι δεν αστείευονται. Και τι προτείνει, ε? Να αφήσω τον Χρήστο να σε πείσει στη φυλακή. Όχι, αλλά να πάψει να είσαι τόσο τολμηρό και να αφήσει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά τη. Συνεννοηθήκαμε. Σταμάτα. Είσαι μικρή και λες πολλά, το ξέρει.